Κύριε Παυλίδη, μόλις παρακολουθήσαμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία από την ορχήστρα του Στρατού, βέβαια, και την ερμηνεία της πατριάρχης μας Μαρίας Πουλιού. Σήμερα είχαμε και άλλες εκδηλώσεις όμως, οι οποίες συμπίπτουν με την εθνική μας επέτειο, αλλά έχουν να κάνουν βέβαια με την ανάδειξη της ιστορικής μας καταβολής και βέβαια του Ιπποκράτη. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σημερινή βράβευση των αριστευσάντων των 7 ιατρικών σχολών με την παρουσία του κ. Πατρίδη. Η εφετινή εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών, ο Ιατρικός Σύλλογος της ΚΟ και βεβαίως το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα με έδρα την ΚΟ, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι προϊόν συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο λόγω των πρόσφατων εκλογών που ακόμη είναι σε κάποια εξέλιξη διαδικασία εκλογής των Προέδρων. Αυτή απλή αναλογική νομίζω έβαλε σε πελάδες πολύ κόσμο ή μου κάνει κάνω λάθος. Έβαλε πολύ κόσμο και θα βάλει και άλλους στο μέλλον και μάλιστα λίγα συντόμως. Εσάς. Σε άλλο επίπεδο. Εγώ έχω περάσει τόσες και τόσες εκλογές, έχει σπάσει η χολή μου. Αλλή μόνο στους αμάθητους. Λοιπόν, η τελετή στο Ασκληπείο. Στα πλαίσια της εξελίξεως παράλληλα, ενώ σε ιδιαίτερο σημαντικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος. Ογκολογικό συνέδριο. Οι σύνεδροι παρόντες, οι τοπικές αρχές παρούσες, αλλά και πολλοί συμπατριώτες μας και επισκέπτες ή μη χειμερινοί της ΚΟ. Οι αριστεύσαντες, και αν είμαι ακριβέστερος, οι πρωτεύσαντες του ακαδημαϊκού έτους 17-18 των ιατρικών σχολών της χώρας απέδωσαν τον όρχο του Ιπποκράτους στην τελετή πια την τυποποιημένη που περνάει διεθνώς. Ξεφύγαμε τα σύνορα. Μια τελετή η οποία φιλοδοξούμε να πάρει ευρύτερο χαρακτήρα και για να έχουμε του χρόνου να έχει συμμετοχή παρομοίων φοιτητών και από άλλες χώρες. Είναι μια προσπάθεια προβολής του Ιπποκρατικού έργου, του οποίου όρχος είναι οι κανόνες δεοντολογίας, οι διαχρονικώς ισχύοντες και οι οποίοι καθορίζουν την ζωή των υπηρετών της υγείας και παράλληλα είναι η προβολή της γενέτειρας του Ιπποκράτους, της ΚΟ, και των υπηρετούντων την Ιπποκρατική ή την όπως αποκαλείται νέο Ιπποκρατική φιλοσοφία. Με αυτά που σου περιγράφω, τι απεδείχθη, ότι έγινε πια θεσμός η τελετή, την οποία έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε οι πάντες. Όχι μόνο ο ιατρικός κόσμος, γενικώς ο κόσμος της ΚΟ, αδιακρίτως θέσεως και αδιακρίτως τοποθετήσεως στην πυραμίδα της τοπικής εξουσίας, επαρχείο, δημαρχείο ή και άρη. Άρα, να τύχει και μιας ιδιαίτερας προβολής όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, διότι η διαπίστωση είναι ότι και Έλληνες υπηρετούντες τα του Ιπποκράτους δεν γνωρίζουν τα συμβαίνοντα στη γενέτειρα του Ιπποκράτου. Αυτή η σύντομη περιγραφή για τα συμβάντα στο Ασκληπείο. Τώρα είναι παρέστηρες με τα συμβάντα εδώ στην αίθουσα που εξελίχθηκε η συναυλία της μπάντας του 80 ΑΔΤ. Να επαναλάβω και εδώ το πόσο μεγάλη για μας είναι αυτή η μέρα. Σαν και αύριο η μέρα του όχι, αλλά προπάντων μετά το όχι και τις συνέπειές του, ένας αιματηρός πόλεμος, αιματηρότατος, θα μου πεις ποιος πόλεμος δεν είναι αιματηρός, αυτός λένε ιστορικοί παρά ήταν. Μετά τον πόλεμο αυτό η Ελλάδα κέρδισε τα Δωδεκάνησα. Ένα ακριβέστερος επαναπατρίστηκαν. Ο νόμος περί επαναπατρισμού αρχίζει από αύριο το 47, 28 Οκτωβρίου 1947. Από εκεί μετράμε βήματα καθαρό αίμα ελλαδικά εδώ στα νησάκια μας. Αποτελεί ορόσημο. Πιστεύω ότι έχει γίνει συνείδηση σε όλους πως οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που έφτασε μέχρι σήμερα παρά τα όσα συμβαίνουν ή τα όσα πιθανώς να παρουσιαστούν στο διάβα μας.